κανείς ότι δεν θα είναι το αρκετόν, το ότι μένει η ψυχή αθάνατη και αυτή θα είναι δύνατο μόνη να σωθεί ή να καταδικαστεί. Τι χρειάζεται το σώμα? Δεν είναι αρκετό να υπάρχει μόνη η ψυχή? Εξάλλου τόσο συχνά λέμε στην καθημερινή μας φρασιολογία την εξής πρόταση: να σώσω την ψυχή μου. Έτσι λέμε. Φροντίζω να σώσω την ψυχή μου. Δεν λέμε φροντίζω να σωθώ, που υπονοώ με το να φροντίσω να σωθώ και την ψυχή μου και το σώμα μου. Αλλά λέμε αυτό, να σώσω την ψυχή μου. Δεν είναι αυτό αρκετό? Αγαπητοί μου, πρόκειται περί πλάνης πλατωνικής. Και πάρα πολλά πράγματα έχουν εισαχθεί ως πλάνη μέσα στη ζωή μας, στη φρασιολογία μας, στην αντίληψή μας, στο πιστεύω μας. Πάρα πολλές πλάνες. Μια λοιπόν από αυτές είναι και το ότι θα θέλαμε να σώσουμε μόνο την ψυχή μας. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατωνική φιλοσοφία το σώμα θεωρείται θνητόν, άνευ αξίας, άνευ σημασίας. Συνελήφθη η ψυχή και ενεκλείσθη μέσα σε ένα θνητόν σώμα, ταλαιπωρείται μέσα σε αυτό το θνητόν σώμα. Δεν έχει καμία σημασία λοιπόν το σώμα, και μάλιστα αφού θεωρείται φυλακή της ψυχής το σώμα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από αυτό. Σε έναν ωραιότατο διάλογο συμπτωματικά άνοιξα προστρίφωνα του Αγίου Ιουστίνου, λέγει το εξής. Έχει ένα διάλογο ο Άγιος Ιουστίνος και λέγει προς εκείνον ο οποίος έχεται, πιστεύει στις πλατωνικές θέσεις, ότι λες ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής. Πες μου σε παρακαλώ, ο φόνος είναι καλό ή κακό πράγμα? Λέγει εκείνος, κακό πράγμα. Αλλά γιατί να είναι κακό? Εφόσον με το φόνο συντελεί ο φωνεύς εις την απελευθέρωση της ψυχής από τη φυλακή της του φωνευμένου. Άρα λοιπόν ο φόνος πρέπει να είναι καλή πράξη. Είδατε παρακαλώ αμέσως. Εδώ αμέσως βλέπουμε τον έλεγχο του πράγματος. Διότι τότε πράγματι θα θεωρείται ο φωνεύς ευεργέτης μας, εάν μας σκότωνε. Ή αν δεν ευρίσκεται ο φωνεύς, τότε εμείς να αυτοκτονούσαμε. Για να απαλλαγούμε ακριβώς από την φυλακή του σώματος, το οποίο είναι οχληρών, μέσα εκεί είναι κλειστή η ψυχή και ταλαιπωρείται. Όλα αυτά τα πράγματα είναι, με την ευρύ έννοια της λέξεως, όπως οι πατέρες χρησιμοποιούν τη λέξη, ελληνικές πλάνες. Ελληνικές πλάνες. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει εδώ τέτοια θέση των χριστιανισμών. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα είναι διαρχικά κατά βάση. Θεωρούν το σώμα και την ύλη γενικά σαν κάτι το κακό και το πνεύμα σαν κάτι το καλό. Δύο αιώνιες αρχές οι οποίες διαρκώς αντιμάχονται χωρίς να δίνεται η μία να υπερνικήσει την άλλη. Αλλά τέτοια πράγματα εις τον χριστιανισμό δεν υπάρχουν. Ο Θεός έκανε τον ουρανό και τη γη, έκανε και τις ψυχές και δεν υπάρχει αρχή κακού στην ύλη. Ο Θεός είναι δημιουργός της ύλης. Η ύλη καθεαυτήν δεν είναι κακή. Δεν υπάρχει τίποτα το κακό. Και αυτή η ενανθρώπιση κατά την πλατωνική αντίληψη είναι αδιανόητο πράγμα. Ο Θεός να γίνει άνθρωπος, ο άνθρωπος να γίνει η ψυχή που υπάρχει στον ουρανό, προϋπάρχει, μπει μέσα σε ένα σώμα, θεωρείται καταδίκη. Ο Θεός να μπει μέσα σε ένα σώμα. Κατά την πλατωνική αντίληψη, το γεγονός της ενανθρωπίσεως είναι αδιανόητο. Πολύ δε παραπάνω η ανάσταση των νεκρών, ακόμη δε παραπάνω η ανάληψη των σωμάτων, ακόμη δε παραπάνω το να ζήσουν στην αιωνιότητα μέσα σε αυτή τη βασιλεία του Θεού ανθρώπινα σώματα. Γι' αυτό αυτές είναι ελληνικές θέσεις γεμάτες από πλάνη, τις βάζουμε στην άκρη. Και η αντίληψη ότι μόνη η ψυχή είναι αρκετό να σωθεί είναι και αυτό μία πλάνη. Αλλά επιπλέον, λέμε ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Ποιος μας το είπε αυτό ότι η ψυχή είναι αθάνατη? Η ψυχή, αγαπητοί μου, δεν είναι αθάνατη. Αλλά προσέξτε, μην με πείτε αυτή το ψυχήτη, που υπήρξε μια αίρεση που λέγει ότι οι ψυχές πεθαίνουν μαζί με τον θάνατο των, ας το πούμε,
βιολογικών που το υποστηρίζουν αυτό και οι χιλιαστέ. Όχι, προσέξτε. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έκδοση Ορθοδόξου Πίστεως, Β' Βιβλίων 17, στίχος, παράγραφος. Λέγει, εάν ο άγγελος ουσία νοερά καταχάριν εν τη φύση το αθάνατον ηλυφία, εάν λέει ο άγγελος, η οποία είναι νοερά ουσία, είναι πνεύμα, επήρε την αθανασία καταχάριν. Δηλαδή τι θα πει καταχάριν? Ο Θεός θέλει να μένουν οι άγγελοι αθάνατοι. Πολύ δε παραπάνω η ανθρωπίνη ψυχή, αγαπητοί μου. Συνεπώς η ανθρωπίνη ψυχή δεν είναι κατά φύσιν αθάνατος. Η θέση ότι η ψυχή κατά φύσιν είναι αθάνατος είναι ελληνική πλάνη. Όπως ελληνική πλάνη είναι ότι η ψυχή προϋπάρχει. Δεν προϋπάρχει η ψυχή. Η ψυχή δημιουργείται μαζί με το σώμα. Άμα σύλληψης, άμα άνθρωπος. Και άνθρωπος θα πει και σώμα και ψυχή. Την ίδια στιγμή. Άλλο τώρα, πώς αυτό το πράγμα συμβαίνει αποτελεί ένα μυστήριο. Οι ψυχές όμως δεν προϋπάρχουν. Ούτε προηγείται το σώμα της ψυχής, διότι θα είχαμε το φαινόμενο του κτίνους, από το κτίνος δάχω άνθρωπο, ούτε προηγείται η ψυχή του σώματος, διότι έχω τη θεωρία του Πλάτωνος περί προϋπάρξεως των ψυχών. Άμα, ταυτοχρόνως, ψυχή και σώμα. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, τον έκανε ταυτοχρόνως, ψυχή και σώμα. Άλλο στην περιγραφή, αν μοιάζει ότι κάνει ο Θεός τον άνθρωπο, και μετά φυσά. Είναι θέμα περιγραφής. Είναι ταυτόχρονος η δημιουργία της ψυχής και του σώματος. Αλλά λοιπόν, η ψυχή δεν είναι αθάνατη. Θέλει ο Θεός να είναι αθάνατη. Διότι αν είτο εκ φύσεως αθάνατος η ψυχή, τότε θα είτο Θεός. Θα είτο άκτιστος και συνεπώς αγέννητος. Αλλά μόνον άκτιστος και αγέννητος είναι ο Θεός. Αν λοιπόν δεχθώ την ψυχή αθάνατον, τότε τη βάζω δίπλα στο Θεό. Ούτε εκείνο το φοβερά πλανεμένο, που είναι πανθεϊστικό, ότι, και το ακούμε πολύ συχνά, και εκθέσεις το γράφουμε πολλές φορές στα σχολεία μας, ότι και σε λόγους σχολικούς κάποτε λέγονται παλαιότερα, δεν ξέρω τώρα τι λέγεται, ότι η ψυχή είναι ένας θείος πινθύρ από τη θεία ουσία, από την ουσία του Θεού, θείος πινθύρ η ψυχή. Πα! Ποιος σας το λέει αυτό? Είναι κομματάκι του Θεού η ψυχή? Τότε λοιπόν τα κομματάκια του Θεού οι ψυχές θα αμαρτάνουν και συνεπώς θα αμαρτάνει η Θεότης? Ελέγχεται αυτό. Οι ψυχές είναι κτίσματα. Είναι κτίσματα. Όπως και οι άγγελοι είναι κτίσματα, είναι δημιουργήματα. Δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία του Θεού, αγαπητοί μου. Άλλο ότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι ψυχές είναι πνεύματα. Έτερον εκάτερον. Άλλο και ακόμη αν οι ψυχές είναι μπροστά στο πνεύμα του Θεού τόσο χονδροειδείς, ώστε δεν δύναντε να βλέπουν, ούτε είδαν, ούτε θα είδουν ποτέ την νοεράν ουσία του Θεού. Δηλαδή την άκτιστη ουσία του Θεού. Ποτέ. Ώστε λοιπόν, δεν είναι η ψυχή αθάνατη. Ο Θεός μόνος είναι αθάνατος καθεαυτόν. Και θέλει απλώς οι ψυχές να είναι αθάνατες. Λέγει προς τον Τιμόθεον Α, επιστολή του Απόστολος Παύλος, 6,16, ο μόνος έχων αθανασίαν ο Θεός. Ο μόνος έχων αθανασίαν. Κανείς άλλος δεν έχει αθανασίαν. Ο μόνος έχων αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον. Που κατοικεί απρόσιτο φως. Και αφού λοιπόν η ψυχή δημιουργήθηκε, αγαπητοί μου, είναι θνητή. Δεν πεθαίνει όμως, σας είπα, γιατί ο Θεός θέλει η ψυχή να μένει. Αλλά τι είναι εκείνο το οποίο συνιστά τον άνθρωπο? Παρακαλώ, αυτό το σημείο προσέξατε. Τι είναι εκείνο το οποίο συνιστά τον άνθρωπο? Η ψυχή? Το σώμα? Ας αφήσουμε καλύτερα τον Άγιον Ιουστίνον, τον φιλόσοφον και απολογητήν, να μας το περιγράψει. Είναι του Δευτέρου αιώνος ο Άγιος Ιουστίνος. Τι γαρεστήν ο άνθρωπος, λέγει εις το λόγο του περί Αναστάσεως. Παράγραφος 8. Τι γαρεστήν ο άνθρωπος,
αλήτω εκ ψυχής και σώματος συνεστός ζώων λογικών. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι ζώων λογικών. Το ζώον από την με την έννοια κάτι που ζει. Μην πιένει το μυαλό σας τα ζώα, αλλά κάτι που ζει. Είναι λοιπόν η ύπαρξη που ζει, να το πούμε έτσι, και η οποία συνίσταται από την ψυχή και το σώμα. Αυτό είναι άνθρωπος. Και ρωτά, μειούν καθεαυτήν ψυχή άνθρωπος? Μήπως είναι αυτή καθεαυτή η ψυχή ο άνθρωπος, καθεαυτήν η ψυχή ο άνθρωπος? Ου, αλλά ανθρώπου ψυχή. Όχι, δεν είναι η ψυχή άνθρωπος, αλλά είναι η ψυχή του ανθρώπου. Μειούν καλεί το σώμα άνθρωπος? Μήπως το ανθρώπινο σώμα λέγεται άνθρωπος? Ου, αλλά ανθρώπου σώμα καλείται, αλλά λέγεται ανθρώπινο σώμα. Υπερούν κατηδίαν μεν τούτον εν ουδέτερον άνθρωπος εστίν, το δε εκ της αμφωτέρων συμπλοκής καλείται άνθρωπος, και έκλικεν δε ο Θεός η ζωήν και η ανάστασιν των άνθρωπων. Αφού λοιπόν λέγει δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο άνθρωπος, αλλά είναι η συμπλοκή αμφωτέρων και η ψυχή και το σώμα. Αν έχουμε ένα νεκρόν σε ένα φέρετρο και έχουμε το σώμα του, έχει φύγει η ψυχή, δεν είναι άνθρωπος αυτό που έχουμε στο φέρετρο. Προσέξατε, δεν είναι άνθρωπος. Ούτε η ψυχή εκεί ή στον Άδη ή στον Παράδεισο δεν είναι άνθρωπος. Αυτό που έχω στο φέρετρο είναι το σώμα, εκεί είναι η ψυχή. Ο άνθρωπος είναι να ξαναβρεθούν αυτά τα δυο μαζί. Αυτό είναι άνθρωπος. Και λέγει, και έκλεικε δε ο Θεός η ζωήν και ανάσταση των άνθρωπων. Ο Θεός εκάλεσε στη ζωή και την ανάσταση των άνθρωπων. Όχι το σώμα, όχι την ψυχή. Ούτε μέρος, αλλά το όλον. Και έκλεικε, όπερεστή, την ψυχή και το σώμα. Δεν εκάλεσε το ένα μέρος μόνο, αλλά ολόκληρο των άνθρωπων. Και δικαιολογεί ως εξής από την πράξη του χριστιανισμού. Αμφότερα ελούσαντο και αμφότερα την δικαιοσύνη εργάσαντο. Όταν βαφτιστήκαμε, αγαπητοί μου, τι βαφτίστηκε? Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν ευαπτίστη το σώμα μας μαζί με την ψυχή μας? Αφού λοιπόν ευαπτίστη το σώμα μας και η ψυχή μας μαζί εις την κολυμβήτρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ολόκληρος ο άνθρωπος θα σωθεί. Περίεργο πράγμα, να βαπτιστεί το σώμα και μόνη η ψυχή να σωθεί. Και ύστερα, αμφότερα την δικαιοσύνη εργάσαντο, και η ψυχή και το σώμα δούλεψαν την αρετή. Αλλά ακόμη, σας λέγω και τούτο. Εάν η ψυχή δεν πεθαίνει, τότε τι έννοια έχει η Ανάσταση? Προσέξτε παρακαλώ να δείτε τι αντιφατικά πράγματα ζούμε και δεν τα ερευνήσαμε ποτέ. Λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και από τη μια μεριά δέχομαι αθανασία ψυχής και από την άλλη όχι Ανάσταση σώματος. Τι έννοια λοιπόν έχει εάν η ψυχή δεν πεθαίνει να μιλάω για Ανάσταση νεκρών? Έχει έννοια αφού η ψυχή δεν πεθαίνει. Και δεν δέχομαι ότι το σώμα αναστήνεται. Λέγει ο Ιερός ο Άγιος Ιουστίνος. Ανάσταση εστί του πεπτοκότος σαρκίου, πνεύμα γάρ, ου πίπτη. Το πνεύμα δεν πέφτει. Ανάσταση θα πει κάτι που σηκώνεται όρθιο. Λοιπόν, αφού σηκώνεται κάτι όρθιο, αυτό είναι μόνο το σώμα. Γιατί αυτό έπεσε. Πτώμα, λέμε πτώμα, πτώμα. Θα ξέρετε τι πτώμα, από το πίπτο. Από το πίπτο. Δηλαδή αυτό που έπεσε, έπεσε. Ανάσταση θα πει αυτό που ξανασηκώθηκε όρθιο. Αυτό θα πει Ανάσταση. Το πνεύμα λέει δεν πίπτει, το σαρκίον πίπτει. Και όταν λέμε Ανάσταση, εννοούμε Ανάσταση του σώματος. Και λέει ένα πολύ ωραίο επιχείρημα ο αυτός Άγιος Ιουστίνος, ότι εάν ακόμη η ψυχή σώζεται, τότε ο Χριστός λέγει τι κενόν ημίν έφερε παρά Πυθαγόραν και Πλάτωνα και των τούτων χωρών. Τι παραπάνω μας έφερε ο Χριστός αν η ψυχή είναι αθάνατη, Ανάσταση σώματος δεν υπάρχει? Τι περίεργο, τι καινούριο, τι άλλο και τι περισσότερο μας έφερε παρά τον Πυθαγόρα και τον Πλάτωνα?
και όλους τους φιλοσόφους που δέχονται τον Πυθαγόρα και τον Πλάτωνα και των τούτων χωρών. Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί μου, σώζει ολόκληρον τον άνθρωπον. Και έντονων χαρακτηριστικών είναι ότι ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος ακριβώς για να σώσει ολόκληρο τον άνθρωπο. Διότι ό,τι δεν προσλαμβάνεται δεν σώζεται. Ο Θεός προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Δεν μπήκε σε ένα σώμα. Έγινε άνθρωπος. Που σημαίνει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, πήρε και ανθρωπίνο σώμα και ανθρώπινη ψυχή. Και συνεπώς πήρε και τα δυο, τα προσέλαβε, δια να τα σώσει και τα δύο. Ακόμη ο Κύριος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Δεν μας έδωσε και το πνεύμα του, αλλά το σώμα του και το αίμα του, που αναφέρονται στο σώμα, τα οποία λαμβάνουμε με το σωματικό μας στόμα και με τα οποία τρέφεται σώμα και αίμα Χριστού και η ψυχή και το σώμα. Όλα αυτά είναι ένας φοβερός ρεαλισμός. Ώστε λοιπόν ολόκληρος ο άνθρωπος θα αναστηθεί και θα σωθεί.